Άρα βοηθάμε τον πολίτη. Άρα υπάρχει μια εμπειρία του ενός χρόνου για να γίνει και στα γυαλιά. Αυτό έτσι μου λέτε. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν σήμερα γίνεται στα γυαλιά και σήμερα ακολουθούν και άλλη πρόσκληση που θα βγει στον αέρα. Όπου αλλάζουμε το σύστημα εντελώς των ιατρικών επισκέψεων, δηλαδή της παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΟΠΗ. Άρα είναι μια ακολουθία δράσεων οι οποίες αλλάζουμε προς όφελος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αλλάζει κάτι ως προς το ποσό που εγκρίνεται για τα γυαλιά? Για τα γυαλιά δεν αλλάζει το ποσό, ναι, αυτή τη στιγμή. 100 ευρώ είναι. 100 ευρώ είναι ανά τετραετία. Πλην ειδικών περιπτώσεων που παίρνουν την έγκριση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει και υπέρβαση. Όχι, ναι. Στο μυαλό μου είσαι. Επειδή εμεί μεγαλώνουμε. Όλοι. Νομοτελειακά δεν. Και αλλάζουν οι βαθμοί. Δεν αλλάζουν κάθε 4 χρόνια οι βαθμοί. Αλλάζουν. Μπορεί και στο χρόνο, μπορεί και σε λιγότερο. Εγώ θα πάρω μια φορά γυαλιά. Μετά τι θα κάνω? Ή δεν θα βλέπω. Είμαστε εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι οι συμβάσεις είναι ήδη οι συμβάσεις των οποίων είναι ένα βασικό εργαλείο, αφού υπάρχουν συμβάσεις με τα διαγνωστικά, τους φυσικοθεραπευτές, τις κλινικές, σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Έχουμε περίπου σήμερα 30.000 παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες χωρίς προπληρωμή ή μόνο με τη θεσμοθετημένη συμμετοχή στους πολίτες. Σήμερα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο των συμβάσεων μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι με τους οπτομέτρες, με τους επιστήμονες του αντικειμένου και να δούμε αν αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο του νέου κανονισμού παροχών υγείας. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε εμείς. Αυτό, να το διαφοροποιήσουμε. Γιατί 4 χρόνια αυτό πιστεύω. 4 χρόνια έτσι, αλλάζουν τα δεδομένα. Εμένα με καίει αυτό. Γι' αυτό ναι. Το ζητούμενο για μας είναι πραγματικά να προσφέρουμε στον πολίτη καλύτερες υπηρεσίες. Τώρα όμως τα 4 έχουμε ως δεδομένο. Σήμερα είναι στα 4 χρόνια. Αλλά έχοντας απέναντι πλέον συμβεβλημένους παρόχους και θεσμοθετημένα όργανα, μπορούμε πλέον να συζητάμε και να τροποποιήσουμε αυτές τις παροχές με έναν τρόπο καταλληλότερο επιστημονικά, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πολιτών. Άρα, πάμε. Αυτό που λέει ο Ρασκαλάτος ισχύει όμως, έτσι. Πάμε στο μικρό. Βρίσκω τα γυαλιά μου. Τα αγοράζω. Αν κάνουν 2 εκατοστάρικα λοιπόν τα γυαλιά, γιατί δεν κάνουν πάντα 100, κύριε Πρόεδρε, τα γυαλιά. Γυαλιά οράσεως είναι. Λοιπόν, μπορεί να κάνουν και 2, μπορεί να κάνουν και 3. Αναλόγως τι βάζει ο καθένας πάνω και στο κάτω-κάτω θα του πεις. Τι, πόσο κάνουν? Αυτά κάναν. Πόσο κάνανε? Παραπάνω, 3. Α, λοιπόν, κάναν 3 λοιπόν τα γυαλιά. Δίνει τα 2 στο ταμείο και τα υπόλοιπα 100 θα τα πάρει το κατάστημα οπτικών από το ΝΕΟΠΗ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την πρόσκληση. Στο ταμείο εννοώ, στο ταμείο του οπτικού, έτσι. Φυσικά, σήμερα έχουμε την πρόσκληση. Που σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε τους συμβεβλημένους παρόχους, οπότε και θα ισχύει το νέο καθεστώς. Έχουμε χρονοδιάγραμμα, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε δώσει την πρόσκληση 20 μέρες και μάλιστα σε αυτές τις 20 μέρες θα γίνεται και άμεση διεκπαιρέωση των ετοιμάτων προκειμένου να έχουν σύμβαση πάροχοι για να προχωρήσουμε γρήγορα. Στη συνέχεια θα γίνεται σε κύκλους 2 μηνών η συμβασιοποίηση των ετήσεων. Δεν κλείνει αυτό δηλαδή? Ο δεν κλείνει, γιατί μπορεί αύριο να έχουμε ένα νέο κατάστημα που να θέλει να συμβληθεί. Ωραία. Απλά στην αναγκαιότητα να έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο άμεσα. Να το ξαναπούμε, λέμε, τα πρώτα καταστήματα που θα μπουν σε αυτό το δίκτυο. Πότε θα μπουν στο δίκτυο, σε 20 μέρες, σε ένα μήνα, σε 2 μήνες? Με το που γίνεται η αίτηση και γίνεται όλη η διαδικασία ηλεκτρονικά, μόνο το φυσικό, κάποια πιστοποιητικά έρχονται μετά ταχυδρομικά, διεκπεραιώνονται για τις πρώτες 20 μέρες, θα διεκπεραιώνονται άμεσα προκειμένου να έχουμε άρα το δίκτυο. Θα κάνουν και τις ουρές, δηλαδή θα πηγαίνουν κατευθείαν στο κατάστημα οπτικών. Ο στόχος είναι με ενέργειες να έχουμε πολλαπλά ωφέλη. Έτσι, το πρώτο όφελος είναι για τον πολίτη η μη προπληρωμή του ποσού και δεύτερον ότι έτσι έχουμε ένα ωφέλιμο απλοποίηση διαδικασίας, αφαιρούμε γραφειοκρατία και παράλληλα διευκολύνουμε τις δικές μας υπηρεσίες να αφιερωθούν σε πιο δημιουργικό πάμε έργο. Λίγο... Εγώ είδα και άλλο πράγμα. Το διάβασα στην εφημερίδα, ήρθα διαβασμένος. Ναι, διάβασα στην εφημερίδα ότι θα υποχρεωθούν να έχουν οπτομέτρες στα καταστήματα μέσα. Είναι τα νόμιμα καταστήματα είναι από οπτομέτρες ή έχουν οπτομέτρες για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Πιστοποιημένα λοιπόν και δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει κανένας. Αυτό ουσιαστικά είναι, έτσι, είναι σίγουροι. Μάλιστα προσφάτως συστάθηκε με νόμο και το νομικό τους πρόσωπο δημοσίου δικαίου των οπτομέτρων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα του ΕΟΠΗ. Διαβάζουμε ότι ανοίγει ο δρόμος για συμβάσεις 7.000 γιατρών.
Για πείτε μας τώρα. Ξεκινάει σήμερα, θα βγει η πρόσκληση για τους οικογενειακούς γιατρούς. Αλλάζει εντελώς το πλαίσιο συνεργασίας του οργανισμού με τους γιατρούς. Αλλάζει λέγοντας. Ότι πλέον έχουμε μία νέα σύμβαση με ένα πλαίσιο στο οποίο θα υπάρχει η έννοια του οικογενειακού γιατρού, δηλαδή παθολόγοι, παιδίατροι και γενικοί γιατροί, παθολόγοι γενικοί για τους ενήλικες και παιδίατροι, θα καλούνται οικογενειακοί γιατροί και θα έχουν ένα πληθυσμό αναφοράς, δηλαδή ο καθένας από εμάς θα έχει τον οικογενειακό του γιατρό. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θα έχει έναν άνθρωπο ο οποίος θα γνωρίζει την κατάσταση υγεία του και θα τον καθοδηγεί καταλληλότερα. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει, θα αναρτηθεί η πρόσκληση, στο οποίο είτε νέοι, ανοίγει ο δρόμος για νέους γιατρούς προκειμένου να συμβληθούμε τον οργανισμό, αλλά και οι υφιστάμενοι κάνοντας αίτηση θα έχουν αντίστοιχα μία αναγνώριση του έργου τους έως σήμερα προκειμένου. Πότε, η ερώτηση που μας έρχεται. Σήμερα βγαίνει η πρόσκληση. Μέχρι σήμερα. Πότε δηλαδή, αυτό ο οικογενειακός γιατρός, το λέμε χρόνια και το λένε όλοι χρόνια, γιατί θα αποσυμφορήσει και τα νοσοκομεία. Γιατί ο Έλληνας. Είναι μια πρώτη φροντίδα, πάντα στο νοσοκομείο. Ναι. Ο στόχος μας είναι με την ανάρτηση σήμερα να έχουμε σε πλήρη λειτουργία το νέο δίκτυο οικογενειακών γιατρών 1η Μαρτίου. Ναι, 1η Μαρτίου έχει τελειώσει αυτό. Να το ξαναρωτήσουμε τώρα. Μιλάμε για 7.000 θέσεις γιατρών. Και επειδή πάρα πολλά νέα παιδιά και γιατροί πάνε στο εξωτερικό. Συνήθως γιατροί. Τους ρουφάει η Γερμανία και άλλες χώρες. Τους σπουδάζει, λέμε, η χώρα. Δεν είναι μόνο η χώρα. Σε ένα κομμάτι χώρα με τα πανεπιστήμια. Σε ένα άλλο κομμάτι η οικογένεια με την επιδότηση ενοικίου που είναι κανονική. Έτσι, μηνιαία. Εγώ δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω. Λοιπόν, 7.000 γιατροί, τι είναι αυτές, είναι μόνιμες θέσεις. Οι 3.000 γιατροί. Μιλάμε πάντα σε επίπεδο οποίο έχουμε συμβεβλημένου. Είναι αυτό που δίνεις ευρώ στην επίσκεψη. Αυτό ήταν το παλιό, αυτό αλλάζει. Ναι, αλλά πλέον θα ξέρει ο άνθρωπος ότι θα είναι και του χρόνου ή 7.000 φέτος. Αυτό εννοώ και του χρόνου. Όχι, όχι. Αντίο. Είναι, καταρχήν για σήμερα θα βγει η πρόσκληση περίπου 3.000 των οικογενειακών γιατρών, γιατί αργότερα, μέσα στον επόμενο μήνα, θα έρθει και η πρόσκληση για τις ειδικότητες. Δηλαδή για καρδιολόγους, πνευμονολόγους. Το πλαίσιο λοιπόν ότι σήμερα έχουμε 5.000 γιατρούς οι οποίοι εξυπηρετούν ασφαλισμένους, του οποίου αύριο. Υπήρχε πρόβλημα, κύριε Περσίμου. Δηλαδή, υπήρχε, κάλυπταν το όριο πολλοί γιατροί και σου λέγανε δεν μπορώ να πάρω άλλον. Βρες κάποιον άλλον συμβεβλημένο. Γι' αυτό πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Στο κομμάτι των οικογενειακών γιατρών. Ο καθένας από εμάς έχει τον οικογενειακό του γιατρό και γνωρίζει και με αυτόν επικοινωνεί σε κάθε ανάγκη. Ταυτόχρονα, στο επόμενο στάδιο που θα ανοίξει η πρόσκληση για τις ειδικότητες, θα είμαστε περίπου σε ένα καθεστώς που θα προσομοιάζει το υφιστάμενο των επισκέψεων, αλλά θα είναι με μία. Τι αλλάζει στο 10 ευρώ, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Η αμοιβή πια δεν έχει να κάνει με την επίσκεψη, τόσο στον οικογενειακό, όσο και στον ειδικό αργότερα. Δηλαδή. Η αμοιβή έχει να κάνει με τον αριθμό των ανθρώπων για τους οποίους είναι υπεύθυνος ο συγκεκριμένος γιατρός. Ο καθένας από εμάς θα κληθεί να δηλώσει από τους διαθέσιμους συμβεβλημένους γιατρούς ποιος θα είναι ο οικογενειακός του γιατρός. Θα τον επιλέξει. Πού θα το δηλώσει αυτό? Στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ναι, υπάρχει ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα. Θα ξέρει λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος είναι ο οικογενειακός του γιατρός. Αυτός θα επικαιροποιεί την καρτέλα του, το φάκελο του πολίτη, του ασθενούς, με όλες τις καταγραφές, όλες τις εξετάσεις, τα πάντα, και θα υπάρχει μια πλήρη εικόνα πλέον για τον ασθενή. Αυτό μέχρι το Μάρτιο δηλαδή. Και πώς θα πληρώνουμε. Και πώς θα πληρώνουμε. Ναι, πώς θα πληρώνεται ο γιατρός. Ο γιατρός, η αμοιβή του θα βγαίνει, είναι περίπου στα κάτι παραπάνω από 1.600 ευρώ. Έτσι, σήμερα στο πλαίσιο των. Αν έφτανε κάποιος στις 200 επισκέψεις, ήταν στις 2.000, δεν φτάναν όλοι στις 200 επισκέψεις, άρα είμαστε στα ίδια επίπεδα και θα σχετίζεται με τον αριθμό των ανθρώπων που δήλωσαν το συγκεκριμένο γιατρό. Δεν καταλάβαμε. Τα 1.600 που λέτε τώρα ότι θα είναι σε μηνιαία βάση. Όλοι το ίδιο. Σε μηνιαία βάση. Ποιος το πληρώνει αυτό το ποσό? Ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ. Ο ασφαλισμένος τι πληρώνει? Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να πληρώνει, ούτε πριν έπρεπε να πληρώνει. Δεν έδιναν κατά την επίσκεψη 10 ευρώ. Τα 10 ευρώ τα έδινε ο ΕΟΠΗ. Αν έδινε κάποιο 10 ευρώ στο παρελθόν, αυτά ήταν μέσα. Δεν θα έπρεπε να τα δίνει. Μισό λεπτό, πάμε τώρα. Ο οικογενειακός γιατρός, τον έχουμε τον οικογενειακό γιατρό, τον έχουμε δηλώσει εμείς, οι τρεις που έχουμε ένα οικογενειακό γιατρό, και πάμε σε αυτόν τον οικογενειακό γιατρό, μας εξετάζει και δεν πληρώνουμε. Φυσικά. Από εδώ και πέρα συμβαίνει αυτό. Από το Μάρτιο. Και
Και τώρα, στον συμβεβλημένο με τον ΕΟΚΙ. Στον συμβεβλημένο με τον ΕΟΚΙ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, έχουμε μπερδευτεί, το καταλάβατε. Όχι, γιατί. Εμείς δεν είμαστε στον ΕΟΚΙ, μας συνοδεύει αυτό ξανά. Ναι, είναι αυτή η διαφορά. Γιατί άλλο τα μας είσαι, γι' αυτό μπερδευόμαστε. Λοιπόν, κάνετε εσείς αυτές τις 7.000 λέτε συμβάσεις μέχρι το Μάρτιο. Άρα και εγώ, ας πούμε, που είμαι στον ΕΟΚΙ, τι πρέπει να κάνω μέχρι το Μάρτιο, δεν πρέπει να έχω δηλώσει ποιος είναι ο γιατρός μου. Βεβαίως. Άρα το σύστημα αυτό θα ανοίξει κάποια στιγμή ή είναι σε λειτουργία και αυτή τη στιγμή? Είναι ήδη έτοιμο να ανοίξει, αλλά πρώτα πρέπει να έχει βγει η πρόσκληση που θα βγει σήμερα, ώστε να έρθουν οι γιατροί να επιλεχθούν. Μόλις γίνει επιλογή των γιατρών, ανοίγει ένα σύστημα για τους ασφαλισμένους να μπουν και να πούνε: έχω αυτό τον παθολόγο, έχω αυτό τον ρευματολόγο. Σωστά, να κάνουν επιλογή. Ακριβώς. Ξέρετε, σας φαίνεται αστείο που το ρωτάμε, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η διαδικασία. Ισχύει μόνο για τον οικογενειακό γιατρό η επιλογή. Για τον οικογενειακό μιλάμε. Για τον παθολόγο, δηλαδή γενικό για τους ενήλικες και για τον παιδίατρο. Α, μάλιστα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εκείνη με το που θα βγει η λίστα με τους συμβεβλημένους, με τους νέους συμβεβλημένους, που αναμένεται, όπως είπα πριν, να εκκινήσει από 1η Μαρτίου, στη συνέχεια οι ασφαλισμένοι θα ξεκινήσουν να δηλώνουν μέσα από το πληροφοριακό σύστημα και αν χρειαστεί σε κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, θα μπορούν να το κάνουν και με την επίσκεψη στο γιατρό την εγγραφή τους. Σας ευχαριστούμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Πάντως υπήρχε προεδρικό διάταγμα για τα. Γιατί το ψάχνω τώρα, όσο ώρα το ψηλοσυζητάμε, για τα 10 ευρώ, στο οποίο είχαν αντιδράσει, λέει, οι γιατροί. Λογικό. Πάμε στην Αγία Παρασκευή. Πάμε να συναντήσουμε.